για να διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση σε ολόκληρη την επικράτεια που θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την αυτονομία της χώρας μας. Είναι μια ιστορική ημέρα. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η καταμέτρηση των ψηφοφόρων μέσω επιστολικής ψήφου από το εξωτερικό. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, ένα ισχυρό χαστούκι απέναντι στα σκάνδαλα και στη διαφθορά, όπως και να έχει. Ο στόχος μας ήταν η επιστροφή των θεσμών και των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο εδώ στην Ισπανία. Παλέψαμε για τα δικαιώματα του ισπανικού λαού, να σταματήσουν οι εξώσεις των λαϊκών, των πολιτών από τα σπίτια τους. Χρειάζεται επίσης να υπάρξει μια μεταρρύθμιση στο εκλογικό σύστημα που θα προέλθει φυσικά μέσα από την αλλαγή του συντάγματος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνταγματική μεταρρύθμιση και το κατανοείτε κι εσείς φυσικά μετά από αυτά τα αποτελέσματα, ώστε η κυβέρνηση να είναι υπόλογη αν δεν τηρεί τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της. Estas elecciones han dejado claro que el nuestro es un país plurinacional. Να είναι υπόλογη έναντι του λαού αυτής της χώρας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την ψήφο των Ισπανών πολιτών. Καταλήγει και καταχειροκροτείται ο Πάμπλο Ιγκλέσιας. Περιμένει κάποιες ερωτήσεις, 2 ως 3, όπως ανακοινώνουν τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος. Λέγατε, κύριε Ιγκλέσιας, αναφέρει ένας από τους δημοσιογράφους, ότι μια συμμαχία με τους σοσιαλιστές θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν είχατε εσείς το πάνω χέρι σε σχέση με τους σοσιαλιστές. Δεν είναι ώρα, απαντά ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, να μιλούμε για τέτοια πράγματα. Προέχει συνταγματική μεταρρύθμιση. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη, αρκεί να δεσμευτεί για την συνταγματική μεταρρύθμιση. Κριστίνα Πέρε de la Sexta, pero lo primero va a ser formar gobierno. Η επόμενη ερώτηση αναφέρει η Ισπανή δημοσιογράφος είναι ότι προέχει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η θέση σας ακριβώς μετά τα αποτελέσματα? Εμείς θεωρούμε, απαντά ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ότι προέχει να υπάρξει συνταγματική μεταρρύθμιση για να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης εδώ στη χώρα μας. Πολύ σύντομες οι απαντήσεις που δίνει ο Πάμπλο Ιγκλέσιας. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν οι χαμένες ψήφοι της Ενωμένης Αριστεράς ήταν αυτές που έφτασαν σε εσάς, αν μεταφέρθηκε καλά η ερώτηση. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν σημασία για αυτήν την χώρα και ευχόμαστε σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις τα καλύτερα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή σας όσον αφορά στην συνταγματική μεταρρύθμιση? Θα είναι το ζήτημα της Καταλωνίας. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του δημοψηφίσματος και της ελεύθερης βούλησης του λαού της Καταλωνίας.
Περιμένουμε τώρα την επόμενη ερώτηση, η οποία έρχεται από δημοσιογράφο ξένου μέσου, όχι ισπανικού. Να ακούσουμε λίγο τον Pablo Iglesias απαντά στα αγγλικά, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καθαρός ο ήχος. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε την κοινωνική δικαιοσύνη και να σταματήσει η αδικία και να σταματήσουν τα φαινόμενα διαφθοράς σε αυτή τη χώρα, τα οποία έχουν στοιχήσει πάρα πολύ στον ισπανικό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει επόμενη ερώτηση. Τον βλέπουμε ότι έχει απομακρυνθεί από το μικρόφωνο. Χειροκροτείται. Και κάπου εδώ η εμφάνιση του επικεφαλής των Podemos, του Pablo Iglesias, με υψωμένη την γροθιά και φωνάζοντας τα στελέχη «Ναι, μπορούμε». Θα αποχωρήσουν. Τώρα ακούστηκε και το χαρακτηριστικό «Vamos», πάμε δηλαδή, και αποχωρούν από την αίθουσα που τον περίμενε.